Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε το ζωγράφο και χαράκτη και γλύπτη τον κύριο Σώτο Σωτήρη Ζαχαριάδη, ο οποίος είναι παιδί της πόλης μας Θεσσαλονίκης, γεννήθηκε εδώ, μαθήτευσε δίπλα σε τοπικούς ζωγράφους της πόλης μας. Την πρώτη του ατομική έκθεση την έκανε το 1984 και στην Αθήνα το 1985. Από τότε παρουσιάζει έργα του στην Ελλάδα, Ευρώπη και στην Αμερική. Διακρίθηκε σε διαγωνισμούς ζωγραφικής και υποτροφίες, όπως υποτροφία Fulbright στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Σικάγου, Αμερικής. Ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη. Έχει συμμετοχή σε ατομικές, ομαδικές εκθέσεις. Αυτό που θέλω να πω, ότι είμαι ζωγράφος με την έννοια ότι είναι ένα επάγγελμα, αν μπορεί κάποιος να το πει, ότι είναι προς εξαφάνιση σήμερα. Επομένως, μιλάμε για μία τέχνη ή επάγγελμα που αυτή τη στιγμή έχει διασκορπιστεί, όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και αρκετά χρόνια, έχει διασκορπιστεί σε πάρα πολλές τέχνες, όπως είναι η γραφιστική, όπως είναι η διακοσμητική, όπως είναι η σκηνογραφία, όπως είναι η φωτογραφία και πάρα πολλά άλλα ανάλογα είδη, ο κινηματογράφος, δηλαδή άνθρωποι των οπτικών ή γενικότερα ακούτε σήμερα τον τίτλο εικαστικών, κατευθύνονται προς διάφορες μεριές. Εγώ είμαι ένας από τους καλλιτέχνες αυτής της ομάδας που ονομάζεται εικαστική, που έκανα αγώνα και προσπάθησα να μείνω στο χώρο που ονομάζεται ζωγραφική. Είμαι ένας τοπικός ζωγράφος, αλλά κάνω και μια δικιά μου αναφορά, είμαι τοπικός με την έννοια ότι γεννήθηκα, μεγάλωσα και το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς μου αναφέρεται στη Θεσσαλονίκη. Να θυμάστε ότι η ζωγραφική αναφέρεται στη ζωή και μέσω της γραφικής τέχνης, δηλαδή της ικανότητας της τεχνικής του να μπορεί κάποιος να το γράψει αυτό με έναν τρόπο, αναφέρεται στη ζωή. Συνηθίζεται οι ζωγράφοι ή αυτοί που μαθητεύουν τη ζωγραφική να κάνουν σχέδια, αυτό που ονομάζεται κλασικά, δηλαδή πάνω σε αγάλματα. Η όλη λογική του πράγματος είναι που κάνουν μελέτη του να μπορούν αυτό που σκέφτονται, αυτό που μετράνε, να μπορούν να το μεταφέρουν στο χαρτί. Από ό,τι βλέπετε είναι αφαιρετικά τελείως, έτσι. Δεν είναι αφαιρετικά τελείως. Εδώ. Όχι. Λείπουν κάποιες γραμμές. Μερικά περισσότερα δάχτυλα. Ναι. Εγώ θα ξεκινήσω να κάνω κάτι, κάτι πολύ ας πούμε ποταπό, δηλαδή μια νεκρή φύση με δυο φρούτα. Και θα δούμε τώρα πώς αυτό το πράγμα μπορεί να αλλάξει στη διάρκεια του σχεδιασμού.